What? Are you? We. Venom. We're gonna need to work on that. There has to be a reason they're after us. Σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Geeking Out, στο κανάλι στο οποίο μιλάμε για ταινίες, comic games και ό,τι άλλο geeky προκύψει. Αχ, καιρό είχα να το κάνω αυτό. Τι έγινε ρε παιδιά, πού χαθήκαμε, πού ήμασταν, τι σημαντικό συνέβη στη ζωή μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν βγάζοντας τον ελέφαντα από το δωμάτιο και να σας πω ότι ευτυχώς δεν μας συνέβη τίποτα δραματικό όσο λείπαμε. Απλά ήμασταν πάρα πολύ φορτωμένοι με δουλειά και παιδιά, η ζωή τα έχει αυτά, μας κράτησε μακριά από κάτι που αγαπάμε, αλλά ήρθε η ώρα να το διορθώσουμε. Τι γίνεται λοιπόν, επιστρέφουμε. Συντομία, ναι. Αλλά ίσως να μην κρατήσουμε τη μορφή που είχαμε πριν στο να βγάζουμε κάθε εβδομάδα βίντεο. Θέλουμε να το δούμε για αρχή πώς θα πάει, για να μπορέσουμε να το προσαρμόσουμε τέλεια, αλλά να μην αφήσουμε και εσάς δυσαρεστημένους, γιατί έρχονται πολλές εξελίξεις στον κόσμο των geek, τις οποίες προφανώς θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με την ανάλυση του τρέιλερ Venom 3 The Last Dance, ή στα ελληνικά Ο Τελευταίος Χορός. Τώρα, αν σας θυμίζει κάτι αυτός ο τίτλος, να σας πω ότι είναι το ίδιο όνομα με το ντοκιμαντέρ Παύλα Σειρά που είχε γίνει για τον Michael Jordan. Και μόνο από τον τίτλο καταλαβαίνουμε ότι θα είναι άλλη μία αποτυχία, επιτυχία της Sony. Πριν όμως πιάσουμε το τρέιλερ, να θυμηθούμε εν συντομία που είδαμε για τελευταία φορά τον Eddie και τον Venom. Στο post-credit scene του Venom 2, τους είδαμε να βρίσκονται σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, κάπου μάλλον προς το Μεξικό. Εκεί πέρα καταλαβαίνουμε ότι πιάνει το ξόρκι του Doctor Strange από το Spider-Man No Way Home και μεταφέρονται στη γη 616. Πάλι σε post-credit scene του Spider-Man No Way Home, τον βλέπουμε να κάθεται σε ένα μπαρ και τότε να επιστρέφει στον δικό του κόσμο, αφήνοντας όμως πίσω ένα κομμάτι συμβιωτή. Και κάπως έτσι μάλλον ξεκινάει και το τρέιλερ. Βλέπουμε μια γειτονιά που θυμίζει Μεξικό και εμφανίζεται ο Έντι. Και μάλιστα φοράει και τα ίδια ρούχα από τα δύο προηγούμενα post-credit scenes. Το πρώτο λεπτό μας δείχνει μια πάρα πολύ cool σκηνή όπου ο Venom και ο Έντι αντιμετωπίζουν μια συμμορία ποιών, καρτέλ, δεν ξέρω, θα μάθουμε. Κοιτάξτε όμως πόσο ωραία είναι, κοιτάξτε τη λεπτομέρεια που ο Venom πετάει τον Έντι για να κλωτσίζει τον κακοποιό και τον ξαναπαίρνει πίσω. Δεν θέλω να κρατάω ποτέ μεγάλο καλάθι σε ταινία της Sony πλέον, αλλά δεν μπορώ να πω κιόλας ότι αυτό δεν μου τράβηξε το ενδιαφέρον. Και μπορεί σε όλη τη σκηνή να βλέπουμε τον Venom και τον Eddie να συνεργάζονται, η σκηνή ολοκληρώνεται προσπαθώντας να πούνε μαζί We are Venom, αλλά δεν το έχουν τελειοποιήσει ακόμα. Και προσωπικά θεωρώ ότι αυτές οι μικρές δόσεις χιούμορ που έχουν τα Venom είναι αυτό που το ξεχωρίζουν και το κάνουν καλύτερο από τις υπόλοιπες ταινίες της Sony. Μια παρένθεση εδώ, όταν μιλάω για τη Sony, δεν αναφέρομαι στη Spider-Man, μιλάω για ταινίες όπως το Madam Web και το Morbius. Συνεχίζουμε βλέποντας μία περιοχή που θυμίζει πάρα πολύ αυτό που έχουμε στο νου μας για το Area 51 της Αμερικής, το οποίο σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μετά από λίγο βλέπουμε το Las Vegas και μιλάμε για εξωγήινους, δεν θα μου έκανε εντύπωση όντως αυτή η περιοχή να είναι μια υποτεθέμενη Area 51. Μέσα λοιπόν εκεί βλέπουμε μία ερευνήτρια, η οποία από ό,τι φαίνεται θα είναι μία θηλυκή έκδοση του Dr. Payne. Εν συντομία, γιατί πραγματικά δεν αξίζει δικό του επεισόδιο, ο Dr. Payne, για όσους δεν ξέρετε, είναι ένας ερευνητής, ο οποίος μετά από ένα ατύχημα χάνει την αίσθηση του πόνου. Και στα κόμικ το βλέπουμε να πειραματίζεται πάνω στον Έντι κάποια στιγμή που είχε αποχωριστεί τον Venom. Δίπλα όμως στην Dr. Payne βλέπω μια γνωστή φυσιογνωμία, τον ηθοποιό Chiwetel Ejiofor, αν τον προφέρω σωστά, ο οποίος είναι ο ηθοποιός που έπαιζε τον Μόρντο στις ταινίες του Dr. Strange. Ξέρουμε σίγουρα ότι δεν είναι ο Μόρντο, θα παίξει κάποιον άλλο χαρακτήρα, μάλλον κάποιον ερευνητή όπως φαίνεται, και υπάρχει και μια πληροφορία ότι ο λόγος που θέλει να σταματήσει ο συγκεκριμένος τον Venom είναι γιατί κάποιος συμβιωτής κάποια στιγμή του σκότωσε κάποιο μέλος της οικογένειας. Τώρα, αν είναι τελείως τυχαία η επιλογή του ηθοποιού ή αν έχει να κάνει με κάποιο είδους variant, δεν το ξέρω, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι, αλλά νομίζω και ότι δεν ισχύει και κάτι τέτοιο. Απλά διάλεξαν αυτόν τον ηθοποιό, λες και έχουν ξεμείνει από ηθοποιούς στο Hollywood, ξέρω εγώ. Και έτσι έχουμε λοιπόν τους δύο ερευνητές μας στην ας πούμε Area 51 να ελέγχουν κάποιους συμβιωτές. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για το ποιος συμβιωτής είναι ποιος, αλλά νομίζω ότι ο πιο χαρακτηριστικός είναι ο
πρώτος που βλέπουμε στα αριστερά, που είναι κίτρινο με κόκκινο και πολλοί λένε ότι είναι η Scream. Και θα ήθελα πάρα πολύ να είναι η Scream, αλλά γνωρίζοντας τη Sony και γνωρίζοντας το πόσα τρέιλερ μας έχουν δείξει, είναι μια εταιρεία που θέλει πάρα πολύ να πας να τη δεις στο σινεμά, γι' αυτό κάνει τα πάντα στα τρέιλερ της. Θα είχαμε δει, πιστεύω, τη Scream ήδη στο πρώτο τρέιλερ. Οπότε για αρχή δεν θέλω να ανεβάσω τις προσδοκίες μου και θα πω ότι μάλλον θα υπάρξει κάποια αναφορά, αλλά δεν θα τη δούμε. Μακάρι να βγω ψεύτρα. Στη συνέχεια βλέπουμε τον ερευνητή να φυλακίζει το κομμάτι του Venom, το οποίο υπάρχει σε αυτό το μπαρ του Μεξικού. Και εδώ έρχεται η ερώτηση. Είναι αυτό το κομμάτι που άφησε πίσω ο Venom στη γη 616? Ή είναι ένα νέο κομμάτι στην ίδια γη που είναι και ο Venom? Όπως είχαμε μάθει τότε από τη σκηνή του ξενοδοχείου, όταν πήγε από τη μία γη στην άλλη, εμφανίστηκε ακριβώς στο ίδιο μέρος. Οπότε δεν μας έκανε εντύπωση όταν γύρισε πίσω στη γη να γύρισε ακριβώς στο ίδιο μπαρ. Βέβαια, ο μπάρμαν είναι ακριβώς ο ίδιος ηθοποιός. Αλλά αν βάλουμε τις σκηνές δίπλα-δίπλα, θα παρατηρήσουμε ότι η σκηνή του μπαρ στο No Way Home έχει πολύ πιο έντονα και ζωηρά χρώματα. Και επειδή δεν νομίζω να ανακατέψουν καθόλου τον κόσμο της γης 616, νομίζω ότι θα είναι ένα κομματάκι το οποίο θα του έχει φύγει ακριβώς όταν γυρίσει πίσω στη γη του. Μαθαίνουμε επίσης ότι η σειρά θα βγει από ό,τι φαίνεται μάλλον τον Οκτώβρη και έπειτα βλέπουμε μια ομάδα στρατιωτικών να επιτίθεται στον Έντι. Αυτοί οι στρατιώτες μάλλον θα είναι η Τζούρι. Η Τζούρι είναι μια ομάδα που στα κόμι κυνηγάνε τον Venom. Οπότε βγάζει απόλυτα νόημα να είναι αυτοί. Τους βλέπουμε λοιπόν στο νερό, μίαν επιτίθονται στον Έντι και κάποια στιγμή επιτίθονται και στον Venom. Με ένα είδος ηλεκτροσόκ, κάτι τέτοιο. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει μια υπόθεση. Επειδή ξέρουμε ότι κάποια στιγμή μάλλον ο Venom θα αποχωριστεί τον Έντι, ίσως αυτή τη στιγμή να είναι ακριβώς η σκηνή που βλέπουμε στο τρέιλερ. Σιγά σιγά μεταφερόμαστε και στο Las Vegas, όπου βλέπουμε τον Έντι ξαφνικά κοστομαρισμένο να μπαίνει μέσα σε ένα καζίνο και εκεί συναντάει τη Mrs. Jen. Δεν ξέρουμε όμως, έτυχε να είναι εκεί, πήγε να τον βρει. Δεν βρήκα κάποια πληροφορία με αυτό. Πάντως το σκηνικό αμέσως μετά που χορεύει μαζί με τον Venom είναι λίγο σουρεάλ. Και τώρα θέλω να προσέξετε πολύ προσεκτικά το επόμενο καρέ. Για αρχή βλέπουμε τον Reese Ifans, τον οποίο μπορείτε να τον αναγνωρίζετε από το House of the Dragon, αλλά αν σας πάω ακόμα πιο πίσω, θα σας θυμίσω ότι έπαιζε και τον Lizard στο Amazing Spider-Man με τον Andrew Garfield. Και για ακόμα μια φορά δεν ξέρω αν ήταν τυχαία η επιλογή αυτού του ηθοποιού. Πίσω από τον Reese Ifans βλέπουμε δύο άτομα στη θέση του οδηγού και του συνοδηγού και είναι δύο κοπέλες. Αυτές τις δύο κοπέλες τις βλέπουμε και παρακάτω στο τρέιλερ μαζί με ένα αγοράκι. Και εδώ έχουμε ένα πολύ μεγάλο μπέρδεμα σχετικά με το τι είχε ακουστεί από τη Sony μέχρι σήμερα. Λοιπόν, ας τα πάρουμε από την αρχή. Όταν ήταν να βγει το Madame Web, είχε ακουστεί ότι η πλοκή θα αφορά τη Madame Web, η οποία θα προσπαθεί να προστατέψει έναν 10χρονο Peter Parker. Όσοι είχαμε την ατυχία να δούμε τη Madame Web, ξέρουμε ότι κάτι τέτοιο δεν υφίσταται. Μάλιστα, πολλοί είχαν θεωρήσει ότι είχε αλλάξει τελείως η πλοκή, γιατί όπως είχαμε μάθει από τους ίδιους ηθοποιούς, είχαν ξαναγίνει γυρίσματα λόγω αλλαγής της πλοκής. Και έτσι θεώρησαν ότι αυτή ήταν η αλλαγή. Υπάρχει όμως μια άλλη θεωρία που λέει ότι μήπως όλο αυτό έχει να κάνει με το τι θα γίνει και στο Venom 3. Οπότε έχουμε λοιπόν την άλλη θεωρία να λέει ότι αυτό το παιδάκι που βλέπουμε είναι ένας νεαρός Peter Parker και αντί για την Madame Web τελικά προσπαθεί να τον σώσει ο Venom. Ξέρετε ποιο είναι όμως το κακό σε όλο αυτό? Το ότι μπορεί να ισχύει. Δεν λέω, είναι πάρα πολύ καλό να ξαναδούμε Peter Parker, αλλά κάπου όπα. Η Sony αν μπορούσε θα τον έβαζε ακόμα και σε ταινίες που δεν έχουν να κάνουν με υπερήρωες. Τον έχει ξεζουμίσει. Πίσω όμως στο τρέιλερ βλέπουμε να ξεκινάει μία επίθεση που έρχεται από κάποιον άλλο κόσμο. Όπως φαίνεται είναι συμβιωτές και θα έρθουν στη γη σαν μετεωρίτες. Και προφανώς ο μόνος που μπορεί να μας σώσει είναι ο Venom με τον Edge. Στο τρέιλερ εμφανίζεται και ο Detective Mulligan που τον είχαμε δει στο Venom 2 στο τέλος στην εκκλησία να νομίζουμε ότι είναι νεκρός, αλλά μετά είδαμε ότι τελικά ζει και τα μάτια του είχαν ένα μπλε χρώμα. Το ίδιο μπλε χρώμα έχουν και σε αυτή την ταινία και υποθέτουμε ότι θα είναι ο Toxin. Και αν δεν ξέρετε ποιος είναι ο Toxin, έχει κάνει βίντεο γι' αυτό ο Κωνσταντίνος. Λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος του τρέιλερ, ακούμε τον Έντι να λέει μάλλον στον Venom ότι μπορεί να μην καταφέρουμε να ζήσουμε από αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι όταν μια ταινία φτάνει στο τρίτο sequel, συνήθως υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να δούμε έναν πρωταγωνιστή να πεθαίνει ή ένα μέρος του πρωταγωνιστή στην περίπτωσή μας να πεθαίνει, καθώς μπορεί όντως ο Έντι και ο Venom να χωριστούν και ένας από τους δύο να πεθάνει. Το τρέιλερ κλείνει με μια αστεία σκηνή, μπορούμε να πούμε, όπου ο Venom κυριεύει ένα άλογο. Τώρα για πού μπορεί να χρησιμεύει αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο από το να περιμένουμε και να δούμε. Και αυτή ήταν η επιστροφή μας με την ανάλυση του τρέιλερ του Venom 3 The Last Dance. Πείτε μου στα σχόλια, πώς σας φάνηκε? Θα πάτε να το δείτε? Σας άρεσε το Venom 1 και 2? Προσωπικά το Venom 1 μου άρεσε πάρα πολύ και τη θεωρώ την καλύτερη ταινία της Sony με εξαίρεση τα Spider-Man. Το Venom 2 από την άλλη θα έλεγε κανείς ότι ήταν αχρίαστο. Έχω όμως περιέργεια να ολοκληρώσω την τριλογία για να δω τι θα γίνει.
ταινί. Εξάλλου το να δω λίγο παραπάνω Tom Hardy, όπως και να το κάνουμε, δεν θα με χαλάσει. Πριν κλείσω όμως το επεισόδιο, θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω τους υπερήρωες αυτού του καναλιού που μείνανε μαζί μας παρόλη αυτή τη μεγάλη αλλαγή που είχαμε στη συχνότητα των βίντεο μας, και αυτή δεν είναι άλλη από τον Κωνσταντίνο Καραπουλάκη και τον Μοσμόρντε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Φυσικά, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να μας ξαναδείτε, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί του subscribe αλλά και το καμπανάκι για να μαθαίνετε πρώτοι πότε βγάζουμε νέο βίντεο. Και αν αυτό δεν σας φτάνει, μπορείτε να έρθετε να μας βρείτε σε όλα τα social media εκτός του X και μείνετε συντονισμένοι, γιατί νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ήμουν η Ελίνα και ευχαριστώ που μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος, και μέχρι την επόμενη φορά.